Εν αναμονή της απόφασης για την επιστροφή του καζίνου στην Ξάνθη βρίσκονται εργαζόμενοι και Δήμος μετά την προσφυγή που κατέθεσαν για την παράνομη μετακίνηση της επιχείρησης στην Αλεξανδρούπολη. Το 2014 η επιχείρηση σε μια νύχτα μετέφερε το καζίνο από την Ξάνθη στην Αλεξανδρούπολη, στηριζόμενη στην υπουργική απόφαση της κυρίας Κεφαλογιάννη του 2013 που τους έδινε το δικαίωμα της μετεκατάστασης. Εμείς βεβαίως από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι αυτή η υπουργική απόφαση είναι παράνομη, την προσβάλαμε το Μάρτιο του 2014, εκτός των εργαζομένων και μου προσωπικά και ο Δήμος Ξάνθης, γιατί είχε και ο Δήμος Ξάνθης το ένομο συμφέρον, έχασε το 2% από τα μεικτά κέρδη του καζίνου. Δεν ήταν ένα ευκαταφρόνητο ποσό, αρκεί να σας αναφέρω ότι τις εποχές που το καζίνο έβγαζε 17 εκατομμύρια μεικτά κέρδη ετησίως, στο Δήμο Ξάνθης έπρεπε να αποδοθούν 340.000 ευρώ. Η προσφυγή αυτή που είχε γίνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας δυστυχώς καθυστέρησε να εκδικαστεί. Εκδικάστηκε τελικά το Μάρτιο του 2018. Τώρα βρισκόμαστε σε αναμονή της απόφασης. Ευελπιστούμε ότι θα είναι θετική προς την προσφυγή των εργαζομένων και του Δήμου Ξάνθης, έτσι ώστε να επιστρέψει το καζίνο στην Ξάνθη και να σταματήσει τα ταλαιπωρία των 110 εργαζομένων από την Ξάνθη που καθημερινά διανύουν 240 χιλιόμετρα για να εργαστούν. Αυτή τη στιγμή το καζίνο στην Αλεξανδρούπολη όσον αφορά την εργασία είναι σε καλύτερα επίπεδα από ό,τι ήταν στην πόλη της Ξάνθης. Υπάρχουν αυτά τα στατιστικά? Ναι, είναι ένα πολύ καλό ερώτημα που βάζετε. Δυστυχώς ούτε οι ελπίδες του επιχειρηματία ότι πηγαίνοντας στην Αλεξανδρούπολη το καζίνο θα έκανε διπλάσιους και τριπλάσιους τζίρους από ό,τι έκανε στη Ξάνθη. Αρκεί να σας αναφέρω, όταν έφυγε από την Ξάνθη οι οφειλές προς το ΙΚΑ ήταν 4.400.000 ευρώ και στο τέλος του 2017 οι οφειλές έχουν ανέβει στα 8.900.000 ευρώ. Αυτό είναι ένα μικρό βήμα ότι και επιχειρηματικά δεν ήταν επιτυχημένη αυτή η κίνηση της μετεκατάστασης. Πιστεύετε ότι με την επαναφορά του καζίνου στην Ξάνθη οι προοπτικές θα αλλάξουν? Εμείς πάντα πιστεύαμε ότι η Ξάνθη είναι το ιδανικό σημείο ώστε να λειτουργεί το καζίνο, γιατί είναι και στο κέντρο της περιφέρειας χιλιομετρικά. Αν δείτε τις αποστάσεις Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη ή Ξάνθη, Δράμα, Καβάλα και Κομοτηνή, αναφέρομαι στις πόλεις περιφέρειας, είναι χιλιομετρικά στο κέντρο της περιφέρειας. Ενώ στην Αλεξανδρούπολη η απόσταση από Καβάλα και Δράμα είναι πολύ μεγάλη και έτσι τους παίχτες στον καζίνο τους οδηγεί προς τη Θεσσαλονίκη και όχι προς την Αλεξανδρούπολη. Από την άλλη, αυτό που επικαλείται η επιχείρηση ότι θα είναι κοντά στην Κωνσταντινούπολη, ότι θα υπάρχουν 20 εκατομμύρια κάτοικοι οι οποίοι θα έρχονται να παίρνουν στην Αλεξανδρούπολη, σας είπα και προηγουμένως, αποδείχθηκε μια ελπίδα η οποία ήταν τελικά φούσκα. Δεν δικαίωσε τις προσδοκίες τους και αν κάποιος δει και τις αναφορές μας τότε ως εργαζόμενοι, λέγαμε ότι θα είναι αποτυχημένοι και επιχειρηματικά αυτή η κίνηση. Να σημειώσουμε ότι 100 και πλέον εργαζόμενοι από την Ξάνθη αναγκάζονται να δουλεύουν στην πραγματικότητα περισσότερες ώρες, καθώς το 8ωρά τους πρέπει να προσθεθεί και ο χρόνος που απαιτείται για τη μετάβασή τους στην Αλεξανδρούπολη και την επιστροφή. Και όλα αυτά χωρίς κανένα επιπρόσθετο οικονομικό όφελος, στη στιγμή μάλιστα που έχουν να λαμβάνουν και δεδουλευμένα.